Καλησπέρα σας. Είμαστε η Mr. Bright and the Magpie. Είμαι η Magpie και όπως πάντα πίσω από την κάμερα είναι ο Mr. Bright. Καλησπέρα. Καλημέρα μάλλον. Σήμερα σας έχουμε φέρει σε ένα πολύ ιδιαίτερο μέρος. Όπως βλέπετε από πίσω μου έχω καταράκτες εδώ πέρα, νερά. Και αυτό επειδή βρισκόμαστε στην Λιβαδιά. Και αυτή από πίσω μου είναι η πηγή της κρύας. Σήμερα υπάρχει λόγος που ήλθαμε σε αυτό το μέρος. Για μένα νέστο σημαίνει πολλά. Είμαστε στην αναζήτηση του τροφονίου μαντίου και θα μου πείτε, καλά, αφού όλοι ξέρουμε ότι το τροφόνιο βρίσκεται λίγο πιο πάνω, δίπλα από τις πηγές της κρύας. Έτσι λένε. Εγώ θα με συγχωρέσετε, αλλά έχω μια εντελώς διαφορετική άποψη και πολλοί επίσης έχουν άλλη άποψη περί του θέματος. Γενικά υπάρχει πολλή ασάφεια και ένα πέπλο μυστηρίου γύρω από το τροφόνιο μαντίο. Εμείς, ωστόσο, βάσει κάποιων ενδείξεων που έχω εγώ προσωπικά, θα προσπαθήσουμε να το ανακαλύψουμε σήμερα. Στην παρέα μαζί μας είναι η Ελένη μας. Καλημέρα, παιδιά. Από Λιβαδιά. Φιλιά πολλά. Πώς νιώθεις, είσαι ενθουσιασμένη για σήμερα? Καταρχάς, να πω ότι όπου υπάρχει νερό, υπάρχει ευτυχία και ζωή και ενέργεια απίστευτη στο χώρο. Μ' αρέσει πολύ και περιμένω όλα αυτά που είπες να τα βρούμε. Κι εγώ, Θεού θέλοντος πάντα. Ας πάμε λοιπόν να δούμε τι θα βρούμε. Εμένα προσωπικά δεν μου βγάζει ότι είναι μαντίο. Δεν νιώθω την ενέργεια ενός τέτοιου μαντίου, τόσο βαρύ, έτσι, τόσο χθόνιο. Ωστόσο, έχω τη δέσμη μου μαζί. Εγώ θα κάνω μια ερώτηση, για καλό και για κακό, αν όντως ήταν εδώ το τροφόνιο μαντίο, να δούμε τι θα μας αποκαλύψει. Ήταν εδώ το τροφόνιο μαντίο? Εδώ μας έχει βγει ένα χθόνιο. Ναι, αυτό είναι δικό. Ο αριθμός είναι το 109, δηλαδή 1 και 9 είναι το 10 πάλι. Πάλι το 10. Ο οποίος κρατάει έναν αμφορέα προφανώς για προσφορά για κάποιο τελετουργικό. Οπότε εδώ μας λέει ξεκάθαρα ότι γινόντουσαν τελετουργίες, ιεροπραξίες. Όχι όμως το μαντίο. Δεν μας βγάζει δηλαδή τη μαγεία. Εδώ ίσως γίνονταν οι προετοιμασίες για να μπορέσει μετά κάποιος να εισέλθει στο τροφόνιο. Αυτός είναι ο Μινόταυρος, by the way, έτσι. Mm-hmm. Και λέει το κρατούν φοβού. Το οποίο σημαίνει να φοβάσαι αυτούς που εξουσιάζουν, που έχουν εξουσία. Τώρα, μήπως εννοεί τις θεότητες ή τον ίδιο τον θεό τροφόνιο, ο οποίος εξουσιάζει το χώρο και δεν θέλει να αποκαλύψει ουσιαστικά και μας στέλνει το μήνυμα? Τώρα, όπως έχουμε πει, οι συγκεκριμένοι δέσμοι είναι διφορούμενοι, οπότε εγώ διαστητικά ως διάμεσος θα λάβω τον αριθμό το 10 πάλι και αυτό που βλέπω στην εικόνα, δηλαδή το χθόνιο, ότι όντως εδώ γινόταν η προετοιμασία του ενδιαφερομένου για να εισέλθει στο τροφόνιο. Πώς το βλέπεις? Πολύ ήσυχο, ναι. Μου φαίνεται, ιδυλιακό. Θα σου έλεγα. Δεν μου βγάζει την ενέργεια που πρέπει να έχει ως μαντίο. Και πόσο μάλλον ένα τόσο χθόνιο και σκοτεινό μαντίο, έτσι? Καθόλου, ούτε καν. Ούτε στο EMF είδες κάτι? Το EMF είναι ανενεργό τελείως. Δεν έχει τίποτα. Εδώ είναι ο υποτιθέμενος χώρος που βρισκόταν το τροφόνιο μαντίο. Όπως είδατε, περνάει και ο ποταμός Ερκίνα. Είδατε πιο πριν και το κεφάλι που έχουν φιλοτεχνήσει, υποτίθεται, προς τιμήν της Ερκίνας, εντός του ποταμού. Από πίσω μου βλέπουμε κάποια βαθουλώματα. Υποτίθεται ότι εδώ στο μεγαλύτερο ήταν ο χώρος όπου έμπαινε ο ενδιαφερόμενος για το τροφόνιο μαντίο να πάρει τον χρησμό. Εγώ προσωπικά διαφωνώ κάθετα σε αυτό. Το
τώρα, για την ιστορία, για τη συμβατική ιστορία πάντα. Από ό,τι μας λένε οι αρχαιολόγοι και όλοι αυτοί οι δήμονες, υποτίθεται ότι εδώ έχουν βρεθεί και κάποια αγάλματα προς τιμή του ίδιου του θεού Τροφονίου, του Δία, του Ζαγρέα, Διονύσου, της Περσεφόνης, της θεάς Ηλυθίας, της Σύρας και πάει λέγοντας. Υποτίθεται ότι ερχόταν εδώ ο ενδιαφερόμενος, υπήρχε ένα ολόκληρο τελετουργικό πριν να μπορέσει να εισέλθει εντός του μαντίου, έπρεπε να λούζεται εντός των υδάτων του ποταμού, στη συνέχεια να θυσιάζει κάποια κρυάρια, πολλοί λένε 3 στον αριθμό, οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως ότι ο ενδιαφερόμενος σίγουρα ήταν κάποιας υψηλής κοινωνικής τάξης, δηλαδή είχε χρήματα για να ξοδέψει. Ερχόταν εδώ, διέμενε στον οίκο του αγαθού δαίμονα και της αγαθής τύχης. Όσες μέρες γίνονταν η προετοιμασία και οι θυσίες των κρυαριών, όπου μετά γινόταν και νεκιομαντία ή νεκρομαντία, δηλαδή ερχόταν ο νεκρομάντης και εξέταζε τα σπλάχνα του σφάγιου για να δει εάν και εφόσον όλα έβαιναν ευμενώς για τον ενδιαφερόμενο και μπορούσε δηλαδή να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο για να καταλήξει το τροφόνιο και να του δοθεί ο τελικός χρησμός. Ύστερα του δίνανε το νερό της λύθης για να ξεχάσει όλα τα βάσανά του από εδώ την γήινη ζωή και έπινε και το νερό της μνημοσύνης για να μπορεί να θυμάται τον χρησμό που θα του δοθεί εντός του τροφονίου μαντίου. Του δίνανε κάποια γλυκά για να μπορέσει να τα δώσει στα ιερά φίδια που προφανώς κατ' εμέ ήταν πορείες και μετά τον οδηγούσαν στο τροφόνιο όπου έμπαινε στον λάκκο, όπως λένε, του Αγαμίδη και από εκεί και πέρα είναι άγνωστο το τι γινότανε. Φυσικά πολλοί λένε ότι υπήρχε μια τρύπα που τον ρούφαγε μέσα και τα λοιπά και μετά όταν τελείωνε όλη η διαδικασία και έπαιρνε τελικά τον χρησμό τον ευγάζαν υποτίθεται οι δούλοι του, γι' αυτό σας λέω ότι είχε λεφτά ο άνθρωπος αυτός και τον ξαναπήγαιναν στον οίκο του αγαθού δαίμονος και της αγαθής τύχης σε ημιλιπόθυμη κατάσταση όπου τον συνεφέρανε. Ποιος ξέρει τώρα και τι άλλο μπορεί να του δίνανε να έπινε, να βρισκόταν σε έκσταση, ίσως κάποιο είδους ναρκωτικής ουσίας, άγνωστο. Τέλος πάντων μετά αφού συνερχόταν έγραφε ακριβώς αυτά που είδε και τον χρησμό που του εδόθη σε κάποιο πλακίδιο και στη συνέχεια έφευγε για το σπίτι του. Και έχει μείνει και η φράση «Εκ τροφονίου με μαντεύτε», την οποία θα την ακούσετε και σε ένα τραγούδι των Δαιμόνια Νύμφη, λέγεται «Divined by Τροφόνιος», όπου σήμαινε ότι ο άνθρωπος αυτός πάθαινε πολύ μεγάλο κάζο, δηλαδή κάτι σαν blues, είχε τα blues του, εφόσον τελείωνε η διαδικασία του τροφονίου και αυτή η θλίψη ουσιαστικά τον ακολουθούσε σε όλη την υπόλοιπη ζωή του. Τώρα ποιος ξέρει τι γινόταν εκεί μέσα. Φυσικά μαρτυρίες και τέτοια δεν υπάρχουν. Η μόνη μαρτυρία είναι του Παυσανία, όπου και ο ίδιος είχε μοιηθεί και είχε μπει εντός του μαντίου για να πάρει τον χρησμό του. Αλλά δεν είναι και βέβαιο, διότι όπως ξέρετε με τα χρόνια είτε Ρωμαίοι είτε Χριστιανοί είτε γενικά όλοι οι πολιτισμοί που έχουν περάσει ανά τους αιώνες αλλίωναν έγγραφα, γράφανε πράγματα όπως τα θέλανε κτλ. Γι' αυτό πάντοτε λέω η συμβατική ιστορία. Τώρα η γνώμη μου είναι εντελώς διαφορετική και μάλιστα θα βασιστώ και σε ένα άρθρο που έχω διαβάσει στο terrapapers.com. Σας το βάζω και εδώ από κάτω, όποιος θέλει να μπει, να διαβάσει για το τροφόνιο. Υποτίθεται ότι τώρα είναι η κανονική μαρτυρία του Παυσανία είναι κάποιου άλλου, ο οποίος έλεγε ότι εδώ τιμούνταν πάρα πολύ σκοτεινές θεότητες, όπως ο Ζαγρέας, ο Χθόνιος Ερμής, η Περσεφόνη και αυτά, και ότι γίνονταν πολύ σκοτεινά τελετουργικά, εννοείται με θυσία, με αίμα, προφανώς, είπαμε ούτως ή άλλως για τα κρυάρια, αλλά η δε μαγεία που τελούταν εντός του χώρου ήταν τόσο σκοτεινή και τόσο βαριά που γράφει χαρακτηριστικά ότι σε κάποια φάση μετά από την ιεροπραξία αυτή σχίστηκε λέει η γη και ακούστηκε η φωνή του Κέρβερου σαν ουρλιαχτό τόσο φοβερό όπου όλοι έτρεμαν και εφοβήθη μέχρι και ο ίδιος ο άρχον του Άδη. By the way, το όνομα Λιβαδιά εμπεριέχει μέσα τον Άδη. Λιβαδιά,
Πολλοί λέγανε ότι εδώ ήταν και το μέρος όπου μπορούσες να κατέβεις στον Άδη. Και γιατί όχι να μην ήταν το ίδιο το τροφόνιο μαντίο, το οποίο υποτίθεται ότι ήταν σαν γούβα, όπου έμπαινες μέσα, κατέβαινες και μετά σε τράβαγε ένα άλλο σαν σύραγγα, ας πούμε, και έφτανες ποιος ξέρει πού. Τώρα μόνο εικασίες μπορούμε να κάνουμε, είναι όλα πάρα πολύ μπερδεμένα. Το θέμα είναι ότι μιλάμε για πολύ σκοτεινές ενέργειες, για χθόνια στοιχεία, χθόνιους θεούς και ο ίδιος ο τροφόνιος ήταν σούπερ χθόνιος. Πολλοί βέβαια τον ταυτίζουν και με τον Δία ή τον λένε τροφόνιο Δία. Τι να πω, άλλοι τον είχαν σαν τον Ασκληπιό και μάλιστα το άγαλμα που υποτίθεται ότι είχε βρει εδώ τώρα ο Έλγιν, ο οποίος είχε μείνει εδώ 6 μήνες, ποιος ξέρει για ποιον λόγο. Τέλος πάντων, το άγαλμα αυτό είχε υποτίθεται δύο πορείες, οι οποίοι ήταν τυλιγμένοι δίπλα του και απεικονιζόταν και κάπως σαν τον Ασκληπιό. Τέλος πάντων, όπως βλέπετε, είναι πολύ μπερδεμένα τα πράγματα. Και μίας που είπαμε για Δία, και επειδή εγώ έχω εντελώς διαφορετική άποψη για το όλο θέμα, λίγο πιο πάνω υπάρχει ο ναός του βασιλέως Διός, ο οποίος πάλι υποτίθεται ότι ευρέθη ημιτελής, φυσικά και εκεί πέρα διαφωνούμε κάθετα. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι το τροφόνιο μαντίο βρίσκεται εκεί και όχι εδώ. Αλλά θα επισκεφθούμε αυτό τον χώρο λίαν συντόμως. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε κάτι αναθηματικού χαρακτήρος. Βλέπουμε ένα εκκλησιαστικό κερί μέλισσας και έχουν ρίξει κάτι σαν έλαιο. Μου κάνει εντύπωση, γι' αυτό πιο πολύ μου έρχεται ότι είναι κάτι χριστιανικό αυτό που έχουν κάνει εδώ και όχι παγανιστικό ή αρχαιοελληνιστικό. Προφανώς για να ξορκίσουν το κακό ότι βγαίνουν δαιμόνια από τις τρύπες και ότι μπορεί να μαγαρίζουν εδώ την περιοχή. Ακριβώς απέναντι φυσικά είναι και ένα εκκλησάκι. Και χτυπάει και το EMF. Εντάξει, βγάζει ένα νόημα, είναι ακριβώς απέναντι ουσιαστικά από τις τρύπες το εκκλησάκι, το οποίο είναι σαν να βλέπει το χώρο για να ξορκίζει το κακό. Ελάτε να δείτε όμως και κάτι άλλο που έχει βρει εδώ η Ελένη μας. Κοιτάξτε τι βρήκαμε. Σκόρδα, κερί, λιβάνι και χοντρό αλάτι. Καταρχάς εδώ πέρα είναι ένας χώρος αναθέματος, ας πούμε, φτιαχτός πάνω στο βράχο. Εν πάση περιπτώσει, όποιος έκανε αυτό το ανάθεμα, σημαίνει ότι θέλει να ξορκίσει το κακό. Το αλάτι, εκτός από τη γείωση, δηλαδή διώχνει τα πάντα και την αρνητικότητα, συνοδεύεται από το λιβάνι συν το σκόρδο, που και αυτό δείχνει ότι θέλει κάτι να ξορκίσει. Άλλη εξήγηση δεν υπάρχει. Ο καθένας σας βγάλει τα συμπεράσματά του. Καλημέρα και από μένα. Δεν είπαμε καλησπέρα, γιατί η ώρα είναι 10 παρά. Οπότε έχουμε κοιμηθεί 2 ώρες. Είμαστε σε γρήγορηση. Λοιπόν, η δική μου άποψη για το χώρο, συμφωνώ με τα κορίτσια. Δεν πρέπει να είναι το τροφόνιο αυτό. Σίγουρα όμως, για να υπάρχουν τόσες οπές στους βράχους για αναθήματα, σημαίνει ότι αφενός στην αρχαιότητα μπορεί να γινόταν εδώ η προετοιμασία αυτού που ήταν να κατέβει στο τροφόνιο. Αφετέρου, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι υπήρχαν περιστατικά εδώ, γι' αυτό και ακόμα οι ντόπιοι πιστεύουν ότι μπορεί το βράδυ να βγαίνουν από μέσα χθόνιες οντότητες, εν πάση περιπτώσει. Σίγουρα υπάρχουν μαρτυρίες. Για πείτε μας, αν είστε κάποιος από αυτό το μέρος και ακούτε αυτή την εκπομπή, γράψτε στα σχόλια σας παρακαλούμε, αν έχετε πληροφορίες σχετικά. Τώρα, οι περισσότερες οπές στους τοίχους, εντάξει, τη γνώμη μου θα πω, είναι μη κυκλικές, που σημαίνει ότι είναι ρωμαϊκές ή ιστερορωμαϊκές, σαν συνέπεια βυζαντινές, χριστιανικές κλπ. Άλλωστε, από πάνω βρίσκεται και το κάστρο της Λιβαδιάς, που μάλλον κατατάσσεται στην ίδια εποχή με αυτά που ξέρουμε. Αν και υπάρχουν και πέτρες στο κάστρο, οι οποίες παραπέμπουν σε πιο αρχές εποχές, όπως πάντα, γιατί ποτέ δεν είναι αμυγή κτίσματα ενός πολιτισμού. Πάντα υπάρχουν πολλοί πολιτισμοί οι οποίοι βάζουν το χεράκι τους για να έχουμε τη σημερινή εικόνα, που είναι ένα κουλουβάχατο με άλλα λόγια. Τώρα, η τρύπα πίσω, η μεγάλη, πάλι προσωπική εκτίμηση, έτσι, είναι ότι χρησιμοποιήθηκε στην αρχαιότητα. Στη συνέχεια μπορεί να γίνει χώρος
λατρείας για τους Ρωμαίους και για τους Χριστιανούς, γιατί είτε δεν βρήκαν το μαντίο και απλά υπόθεσαν ότι εδώ υπήρχε το πραγματικό μαντίο και το χρησιμοποίησαν σαν χώρο λατρείας, γι' αυτό και τα αναθήματα. Άλλωστε και προφανώς το συνδύασαν με τις χθόνιες οντότητες, οι οποίες μπορεί να έβλεπαν κάθε τόσο να βγαίνουν μέσα από τις τρύπες. Αυτό δεν σημαίνει ότι εδώ ήταν το μαντίο, έτσι. Ο αρχικός σκοπός αυτού του μέρους μένει μυστήριο. Ο Έλγιν κάθισε 6 μήνες εδώ, γιατί προφανώς και αυτός δεν είχε βγάλει άκρη. Πήρε ό,τι μπορούσε να πάρει, μην πούμε το άλλο ρήμα. Προφανώς, ό,τι πήρε από εδώ δεν είναι στο Βρετανικό Μουσείο. Το μέρος αυτό σου βγάζει μία μυσταγωγία, σου βγάζει μία ενέργεια χθόνια. Γι' αυτό άλλωστε και λατρεύονταν και χθόνιοι θεοί εδώ. Συνεχίζουμε και βλέπουμε αν μπορούμε να βγάλουμε άκρη. Φτάσαμε στον υποτιθέμενο ημιτελή ναό του βασιλέως Διός. Ακριβώς δίπλα είναι και το εκκλησάκι του προφήτη Ηλία. Εδώ είναι το μέρος όπου πιστεύω ότι βρίσκεται το τροφόνιο μαντίο. Όχι φυσικά στον χώρο του ναού. Και καταρχήν γιατί σας λέω και καλά ημιτελής. Εδώ οι αρχαιολόγοι είπαν ότι δεν βρέθηκαν ούτε κείονες, ούτε τίποτε, ότι ήταν σε αυτή την κατάσταση τέλος πάντων ναός. Δεν βρέθηκε κάτι γενικά, ότι ήταν απλά, όπως θα το λέγαμε, στα μπετά το μέρος. Φυσικά υπάρχουν και πιο πέρα κομμάτια, υποτίθεται, από τις πέτρες που δεν μπήκαν ποτέ στο ναό. Και τώρα τι πέτρες, ούτε καν πέτρες, βλέπουμε πάλι αυτό το τσιμέντο, το γεωπολιμερές, το σκυρόδεμα το οποίο έχουμε συναντήσει ξανά. Εμένα η άποψή μου είναι ότι σίγουρα υπήρχε εδώ κανονικά ναός, απλά τα πήραν όλα και μετά είπανε ότι δεν βρέθηκε τίποτα και ότι ήταν σε αυτή την κατάσταση. Τι να πω. Η απλή παρατήρησή μου λέει ότι εδώ υπήρχαν δύο ναοί. Ένας πολύ αρχαίος και ένας μεταγενέστερος και οι δύο είχαν ένα κοινό, ότι ήταν χτισμένοι με κάποιο είδους γεωπολιμερή. Δεν είναι πέτρες εξορυγμένες για ακόμα μια φορά. Όλες οι πέτρες εκτός του ναού, όπως είδαμε, είναι σκόρπιες. Έχει ισοπεδωθεί τελείως το μέρος, δεν μπορεί να βγάλει κανείς ασφαλές συμπέρασμα γι' αυτό. Εμένα εδώ το μέρος μου βγάζει κάτι εντελώς διαφορετικό. Μου βγάζει κάτι μυσταγωγικό. Επίσης μου βγάζει ότι ίσως υπάρχει και κάποιος ναός, ναίσκος για την Αθηνά. Ίσως υπήρχε ένας βωμός εντός του ναού του Διός για την Αθηνά. Τώρα, σε ό,τι έχει σχέση με το τροφόνιο. Πολλοί έχουν πει, υποτίθεται ότι βρισκόταν σε ένα σημείο που είχαν χτίσει κάποιες τουαλέτες τέλος πάντων και ότι είχαν τσιμεντώσει εκεί το μέρος, τις γκρέμισαν, αφήσανε όμως το τσιμέντο και το δρομάκι ας πούμε που οδηγούσε σε αυτές. Είναι πάντως αρκετοί οι οποίοι επιμένουν ότι βρίσκεται το τροφόνιο μαντίο ακριβώς από κάτω από την τσιμεντένια πλάκα που ήταν οι τουαλέτες. Εγώ προσωπικά δεν το πιστεύω αυτό σε καμία περίπτωση, αλλά ελάτε ωστόσο να το δείτε πώς είναι. Εδώ, όπως βλέπετε, είναι ο τσιμεντένιος διάδρομος, ο οποίος οδηγούσε στις τουαλέτες. Και εδώ υπάρχουν κάποια πλακάκια από τις τουαλέτες που έχουν απομείνει. Το τσιμεντένιο εδώ περίγραμμα, η πλάκα. Τώρα, εγώ προσωπικά, όπως το βλέπω εδώ, όπως το νιώθω, δεν μου βγάζει κάτι. Τώρα θα σας εξηγήσω όσο πιο περιεκτικά και απλοϊκά μπορώ, γιατί το τόσο κόλλημά μου με το τροφόνιο. Εγώ κάποια στιγμή είχα κάτι σαν όραμα, δηλαδή είδα κάτι στον ύπνο μου ας πούμε. Ουσιαστικά βρέθηκα εντός του μαντίου και είδα ακριβώς πώς ήταν, τι περιείχε κτλ. Το μόνο που μπορώ να σας πω, για να μην καταντήσω και γραφική, είναι ότι υπήρχε τάφος εντός. Το παράξενο βέβαια δεν είναι ότι είδα ένα όραμα. Το πιο παράξενο είναι ένα βίντεο που μου έστειλε εντελώς τυχαία ένας φίλος μου, με τον οποίο
συζητάμε κατά καιρούς για το τροφονί, γιατί και αυτόν τον ενδιαφέρει περίπτωση. Μου έστειλε ένα βιντεάκι όπου είναι ο κύριος Βαλάς, εδώ είναι ντόπιος από τη Λιβαδιά, και ουσιαστικά περιγράφει ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που είδα εγώ στο όραμά μου το τροφόνιο μαντίο και γενικά πώς ήταν μέσα και τι υπήρχε. Το βιντεάκι φυσικά υπάρχει στο YouTube, θα ακούσετε τι περιείχε μέσα. Τι να πω, είναι όλα τυχαία, κανείς δεν ξέρει. Ξεμάκρυνα κάπως από τα παιδιά γιατί ήθελα να μείνω μόνη μου, διότι νιώθα αρκετά περίεργα και έβγαλα τον κρύσταλό μου. Θα τον θυμόσαστε και από άλλο επεισόδιο, είναι ο φθορίτης μου. Ο κρύσταλος αυτός με οδήγησε εδώ. Η αρχική μου θεωρία είναι ότι το τροφόνιο μαντίο βρίσκεται εντός της εκκλησίας. Λογικά θα υπάρχει κάποια καταπακτή. Ο κρύσταλος βέβαια δεν με οδήγησε ούτε καν στην εκκλησία, με οδήγησε εδώ. Εδώ πέρα όπως βλέπετε υπάρχει ένα πράγμα σαν πηξίδα. Έχουμε πει και σε άλλη εκπομπή για τα σύμβολα. Κάτι τέτοιο το είχαμε δει και στο κέντρο της Αθήνας, σε ό,τι αφορά την αστυμαγεία και τα λοιπά και γενικά τη μαγεία. Εγώ απλά τοποθέτησα τον κρύσταλο στο κέντρο και είπα να συμβουλευτώ τη δέσμη μου. Οπότε έκανα την πρώτη ερώτηση. Είναι εδώ το τροφόνιο μαντίο? Και η κάρτα που βγήκε ήταν αυτή. Με έδωσε ας πούμε με τα φίδια και τα λοιπά. Ο αριθμός είναι το 5. Εγώ θα το ερμηνεύσω ως εξής, ότι ναι, εδώ είναι όντως το τροφόνιο μαντίο, διότι βλέπουμε και τα φίδια, ήταν αυτοί που δίναν ουσιαστικά το χρησμό, όπως είπαμε, οι πορείες. Οπότε νομίζω ότι πέσαμε μέσα σε αυτό. Αμέσως ρώτησα εάν φυλάσσεται εδώ ο χώρος από κάτι, από κάποιον θεό, και βγήκε η κάρτα της Αθηνάς. Ο αριθμός είναι το 23, δηλαδή πάλι το 5. Ίσως υπήρχε κάποιο ιερό της Αθηνάς, κάποιος ναός, ναίσκος, κάτι τέτοιο, δεν ξέρουμε. Και τελικά ρώτησα ποιος είναι ο άρχοντας εδώ του χώρου και μου βγήκε αυτή εδώ η κάρτα. Βλέπουμε τη σφίγγα και είναι πολύ λογικό να είναι η σφίγγα, διότι όπως έχουμε πει σε όλα τα μαντεία υπήρχε τάφος, το οποίο πάντοτε βάζανε σφίγγες ή λιοντάρια να τον φυλάνε, οπότε τι άλλο θα βγαίνει από τη σφίγγα. Και λέγε ειδός, θα μας πει όταν θα γνωρίζει ή όταν θα γνωρίζουμε. Ότι ίσως μπορεί κάτι να μάθουμε για να μας φανερωθεί ότι έχει σχέση με το τροφόνιο. Ο αριθμός είναι το 88, 8 και 8, 16, 6 και 1, 7, ο θεϊκός αριθμός. Προφανώς δεν μπορούμε να μπούμε. Όλα τα μέρη αρχαιολογικού ενδιαφέροντος και μυστηρίου είναι τσιμεντωμένα. Εκεί ίδια η Ακρόπολη είναι τσιμεντωμένη. Οπότε πάλι μόνο εικασίες θα κάνουμε. Φυσικά ό,τι σας λέω δεν θα το δέσετε, έτσι. Είναι αποκλειστικά και μόνο η άποψή μου. Δεν μπορώ να σας αποδείξω κάτι. Με την διέστησή μου λέω αυτά που λέω. Τώρα από εκεί και πέρα ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του. Είδομεν. Στο προάβλη της εκκλησίας ένα αστυμαγικό σύμβολο. Πολύ φυσιολογικό, δεν νομίζετε? Εντάξει, παιδιά, η Miss Magpie είναι πολύ διαστητική που ανακάλυψε αυτό το σύμβολο. Δεν θα ερχόμασταν εδώ, εμείς καθόλου. Είναι βέβαιο ότι κάποιο σκοπό εξυπηρετεί, τον οποίο δεν γνωρίζουμε. Σύμφωνα με τη Miss Magpie, από κάτω ακριβώς βρίσκεται το τροφόνιο άντρο. Και πάλι η Miss Magpie έχει την πεποίθηση ότι το συγκεκριμένο σύμβολο διαχέει όλη την ενέργεια του μαντίου παντού, σε όλα τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, έτσι ώστε να μην υπάρχει δόνηση. Από κάτω από αυτό δεν γνωρίζουμε τι υπάρχει. Τη στιγμή που είναι αστιμαγικό, από κάτω μπορεί να υπάρχει το οτιδήποτε. Συνήθως όταν υπάρχει δυνατή ενέργεια στον χώρο νιώθω κάτι. Τώρα δεν ένιωσα κάτι. Είναι πάρα πολύ παράξενο. Θεωρώ εγώ ότι για να το έχουν βάλει εδώ σημαίνει ότι κάποιος έχει πρόσβαση. Οι απόψεις είναι δικές μας. Όποιος μας πιστεύει έχει καλώς. Όποιος δεν μας πιστεύει ας ανατρέξει στους συμβατικούς ιστορικούς και αρχαιολόγους για να βρει την αλήθεια. Και πάνω Θεός ο ήλιος, διπλή σιδεριά εδώ, διπλή σιδεριά και εδώ και επάνω. Έχουμε έρθει έξω από το εκκλησάκι του προφήτου Ηλία και οι κοπέλες παρατήρησαν κάτι το πολύ περίεργο. Μια πλάκα ακριβώς πάνω από την πόρτα
Μετά από λίγο κόπο, καταλάβαμε ότι είναι ανεστραμμένη κατά 180 μοίρες. Η πλάκα αυτή, από ό,τι μπορούμε να καταλάβουμε, αναγράφει ένα έτος, 1790 κάτι. Για ποιο λόγο αυτή η πλάκα να έχει μπει πάνω από την πόρτα και γιατί να τοποθετηθεί 180 μοίρες ανάποδα? Τυχαίο κι αυτό? Τι εξυπηρετούσε, τι εξυπηρετεί? Το εξής ερώτημα, γιατί είναι ανεστραμμένο βέβαια, αυτός δηλαδή που το τοποθέτησε ξέρει την ερμηνεία του και ξέρει σαφώς και το λόγο για τον οποίο το έβαλε κατά αυτόν τον τρόπο. Είναι ελληνική η γραφή, γύρω στο 1800 υποθέτω εγώ, γιατί έχω δει χειρόγραφα με την ίδια γραφή. Τώρα το τι λέει ακόμα δεν μπορούμε να το διευκρινίσουμε, είναι άξιο απορίας. Αν ξέρει κάποιος, ας το γράψει στα σχόλια. Αν κάποιος μπορεί να το διαβάσει ακόμα καλύτερα. Φεύγοντας από πάνω, από το λόφο, ανακαλύψαμε εντελώς τυχαία στο δρόμο αυτό εδώ το κατασκεύασμα. Λογικά είναι κάποιο είδους υδρευτικό σύστημα, υπάρχουν και σωλήνες μέσα, αλλά το πιο παράξενο είναι ότι αν προχωρήσεις θα δεις ότι είναι φτιαγμένο από πολύ αρχές πέτρες. Δηλαδή δεν έχουν καμία σχέση με αυτήν εδώ την κατασκευή απ' έξω. Δηλαδή φαίνεται ότι ουσιαστικά το κλείσανε και φυσικά μπήκε και η πόρτα και το υδρευτικό σύστημα, οι σωλήνες, πολύ πολύ πιο μετέπειτα. Αυτό εδώ κατ' εμέ είναι σύραγγα η οποία οδηγεί ένας θεός ξέρει πού. Μήπως οδηγούσε και στο τροφόνιο μαντίο. Μήπως συνεχιζόταν η σύραγγα όλη ευθεία, γιατί αν το δούμε και από μακριά, ακριβώς από πίσω ψηλά είναι το μέρος που εικάζουμε ότι βρίσκεται το τροφόνιο μαντίο. Όπως βλέπετε από πίσω μου είναι όλο γεμάτο από αρχαίες πέτρες, αρχαίους ογκόλυθους. Αυτό που είναι ολοφάνερο, υπάρχει ολοφίσκος και εδώ είναι πύλη, είτε μεταφυσική είτε από ανθρώπινη παρέμβαση. Και οδηγεί η εσοχή προς τα μέσα. Τι σημαίνει αυτό? Έλα μου ντε. Ναι, στην καταβόθρα. Βρήκες νερό, ε? Ναι. Αυτό είναι χάλκινο. Θα σου πει. Τα έχω φτιάξει εγώ αυτά μου. Για πες, πώς λειτουργούν αυτές? Αυτές, να κοίτα. Τώρα αυτά. Ναι. Πρέπει να τα πατήσω. Κοίτα τώρα. Πρέπει να το πατήσω. Ναι. Και κοίτα, κοίτα. Μόνο του γίνεται αυτό, ε? Ναι. Τους πηγαίνει, ψάχνει. Ναι, ψάχνουμε. Κάτι κάνουμε, ναι. Κάτι κάνουμε. Ας πάω εγώ εδώ κοντά σε ένα σημείο, εδώ θα βρεις. Εσύ έχεις βρει? Βρίσκω, ας πούμε, και έχω δοκιμάσει και με μηχανήματα. Αυτά δηλαδή τώρα οι βέρκες θα τα κάνουν πάνε έτσι. Κοίτα τώρα, αυτές θα γυρίσουν μόλις θα πατήσω το στόχο. Ναι. Οι βέρκες γυρίζουν πάνω, κοίτα. Τι λες τώρα? Κοίτα τώρα. Κοίτα τώρα, προχωράω, ανιούν οι βέρκες. Θα γυρίσουν πίσω οι βέργες. Κοίτα. Μη φωνάζετε. Κοίτα. Εδώ βλέπεις. Τι λες τώρα. Δεν το κάνεις επίτηδες αυτό όμως, έτσι? Όχι. Μόλις πατήσω εγώ εδώ. Μέταλλο αν πατήσεις. Ναι, μέταλλο. Τακ, οι βέργες γυρίζουν πάνω. Το πιστεύω ότι είναι και ο άνθρωπος. Είναι έτσι, και ο διάμεσος. Ναι, κοίτα τώρα. Που έχει τη δύναμη. Δεν είναι απλά οι βέργες μόνο. Το τροφόνιο μαντίο, ξέρετε που είναι? Ξέρουμε. Ναι. Δεν είναι κάτω. Δεν είναι κάτω. Πάνω εκεί είναι. Πάνω εκεί δεν είναι? Αυτό είναι νερό? Όχι. Τι είναι? Κάτι μέταλλο υπάρχει. Α, λίρες. Μπορεί να είναι και λίρες. Λες, ε? Μα το είδα στον ύπνο μου ότι είναι. Το είδες στον ύπνο της και ήρθαμε εδώ πέρα για αυτό το λόγο. Ήρθαμε για αυτό το λόγο, γιατί το είδα στον ύπνο μου. Πιστεύουμε ότι είναι. Έχουν έτσι με εντώσει. Τι πιστεύεις? Πες μας, λέει άνθρωπε, εντάξει. Εκεί είναι. Μια φορά ερχόμαστε. Εκεί είναι. Εκεί είναι. Περίμενε, όχι, θα μας πει. Τώρα έχει πιχάκιμα για να. Όχι. Έχουμε. Όχι, όχι, όχι. Έτσι. Διέστηση έχουμε. Διέστηση. Απάνε εκεί στον Ελιά έχει ένα ναό. Ναι. Έχουμε πάει. Τώρα από το ναό μέχρι Σδελφούς είναι άλλοι δύο ναοί. Τώρα που είναι άλλοι δύο οι ναοί, δεν ξέρω. Ψέχνει και πα. Και αυτό το ναό τον είχα σκεπάσει. Τον είχαν σκεπάσει. Φαίνεται ότι είναι. Το σκάψανε. Τον έχουν κάνει και κομμάτια κιόλας, έτσι. Ναι. Ακριβώς. Πού είναι η πόρτα της εκκλησίας, από πάνω έχει μια. Έχω πλάκα. Βρει και εκεί ένα στόχο, αλλά δεν το έχουν σκάψει. Εκεί που λέει λίρες, έχει μια πέτρα που λέει λίρες και έχει ένα τόκο. Είχαν βγάλει εκεί που είναι η κεραία, ναι. Είχαν βγάλει και λίρες. Αλήθεια, από την Τουρκοκρατία, από τους Τούρκους. Ξέρω εγώ τώρα, πού ήταν. Τους Γερμανούς, από πού.
Εδώ ήταν και Γερμανοί. Εδώ. Και Γερμανοί και αντάρτες εδώ που πάνε είχε, σε αυτό το ύψωμα είχε τέτοιο. Φυλάκια, τι είναι. Είχαν φυλάκια. Εκεί έχει ένα φυλάκιο εκεί στις πέτρες. Μάλιστα. Μου λες, ποιος ναός είναι, του Διός, είναι αυτό του Διός ή κάποιος άλλος. Ναός του Ισλάν λέει. Τι είναι το Ισλάν. Ήταν ξένοι αυτοί που το φτιάξαν. Μπορεί να ήταν ξένοι. Το βρήκαν αυτοί που είχαν την εκκλησία εκεί, γιατί φέρναν νερό από την πίσω μεριά, από την Αλιόβρυσα ή κάτι πλατάνια από την πίσω μεριά από κάτω. Είναι και από την οδός Φαρμάκινα λέει. Από εκεί μπαίναν λέει μέσα, δέναν τα μάτια να μην βλέπουν που μπαίνει και που βγαίνει. Μπαίναν από εκεί, αυτοί όταν πηγαίναν εκεί ακουμπάγαν σε καλάμια λέει. Ακουμπάγαν, αλλά τα μάτια δεμένα. Τι υπήρχε, σου είχαν πει τι υπήρχε εκεί. Μέσα στο ήταν μαντίο. Με επί τουρκοκρατία και μπροσίτηρα μωρέ. Μπορεί να ήταν ένα τούνελ. Υπήρχε κανένας τάφος εκεί μέσα, λέγανε για τάφο. Πού να ξέρεις τώρα από τη Λιβαδιά να βγεις Δελφούς ή χιλιόμετρα. Άρα πώς παίρναν ανάσα, πώς πηγαίναν, άραγε θα ήταν τρύπες ανάμεσα. Λέγε ειδός, θα μας πει όταν θα γνωρίζει ή όταν θα γνωρίζουμε. Ότι ίσως μπορεί κάτι να μάθουμε για να μας φανερωθεί ότι έχει σχέση με το τροφόνιο. Κάπου εδώ τελειώνει η αναζήτησή μας για το τροφόνιο μαντίο. Όπως είδατε υπάρχουν πάρα πολλά περίεργα πράγματα και πολλά παράξενα μαζί παύουν πλέον να είναι τυχαία. Όπως το έχουμε ξαναπεί, σίγουρα τίποτε δεν είναι τυχαίο. Οι σπήρες, τα παράξενα σύμβολα, οι ανάποδες επιγραφές, όλα αυτά εμένα μου κάνουν κάτι το αποκρυφιστικό, μου δημιουργούν ακόμη περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις. Το μέρος από μόνο του είναι αρκετά ενηγματικό, είτε αυτό είτε κάτω στην Κρία, στη Λιβαδιά. Ναι, όντως είναι περίεργα τα πράγματα για άλλη μια φορά για μας εδώ. Αυτό ήταν το επεισόδιο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να το βρήκατε επικοδομητικό. Γράψτε μας στα σχόλια εννοείται αν ξέρετε κάτι παραπάνω εδώ για το μέρος. Μην ξεχνάτε να κάνετε subscribe στο κανάλι μας και να πατάτε το notification bell για να μην χάνετε κανένα βιντεάκι μας. Είστε επανειδήν και τσαου! Bye!